Ως το τούνελ φαίνεται πως έδωσε η σημερινή σύσκεψη στο προεδρικό προς αποκλιμάκωση της κρίσης στην παιδεία και την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Ο Νίκος Αναστασιάδης κατά την πολύωρη συνάντηση που είχε στο προεδρικό με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, στην παρουσία του Υπουργού Παιδείας κατέθεσε στις ηγεσίες των εκπαιδευτικών νέα ανανεωμένη πρόταση. Η συζήτηση διεξήχθη σε ένα επικοδομητικό κλίμα, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Με καλή θέληση θα μπορέσει να υπάρξει μια συμφωνία εφόσον αυτή η πρόταση συναντά και απαντά σε ανησυχίες και ζητήματα που έχουν γύρει οι συνδικαλιστικές οργανώσεις. Η συνολική πρόταση της κυβέρνησης σύμφωνα με τον πρόδρομο Προδρόμου θα αφορά μόνο το σχολικό έτος 2018-2019. Στο μικροσκόπιο των συλλογικών οργάνων των εκπαιδευτικών οργανώσεων θα τεθούν άμεσα οι προτάσεις της κυβέρνησης και δεν αποκλείεται αύριο τα διοικητικά συμβούλια της ΠΟΕΔΟ, ΕΛΜΕ και ΟΛΤΕΚ να συνέλθουν για να απαντήσουν από κοινού στο έγγραφο Αναστασιάδη. Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη καμπίν πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Οπωσδήποτε οι διαδικασίες θα επιταχυνθούν κατά το δυνατόν, με απότερο σκοπό να έχουμε μια απάντηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προτάσεις του Προέδρου είναι οι εξής. Οι ώρες του υπευθύνου τμήματος μειώνονται από 2 σε 1. Η αρμοδιότητα της καταχώρησης των απουσιών των μαθητών μεταβιβάζεται στις γραμματείες των σχολείων. Για τους εκπαιδευτικούς που θα αναλάβουν, για παράδειγμα, τη διοργάνωση των σχολικών εορτών και την παρέλαση, θα τους δίνονται μόρια για σκοπούς προαγωγών. Η μείωση του βιολογικού χρόνου στα 8, 16, 20 χρόνια υπηρεσίας μειώνεται από 2 ώρες κάθε φορά σε 1. Η ώρα η οποία αποκόπτεται θα δοθεί υπό μορφή μισθολογικής προαύξησης σε όλους τους εκπαιδευτικούς. Όσον αφορά το καυτό ζήτημα του συνδικαλιστικού χρόνου, παραμένουν οι ώρες του συνδικαλισμού σε φουλ ωράριο για τον εκάστοτε πρόεδρο και γραμματέα της ΟΕΛΜΕΚ, ΠΟΕΔ και ΟΛΤΕΚ. Όσον αφορά τα υπόλοιπα συνδικαλιστικά στελέχη, οι ώρες αποκόπτονται, αλλά το κράτος θα προσφέρει κατ' έτος σε ΟΕΛΜΕΚ και ΠΟΕΔ ένα ποσό 175.000 ευρώ, ενώ στην ΟΛΤΕΚ 100.000 ευρώ. Θα δοθεί σχέδιο πρόωρης αφιπηρέτησης εκπαιδευτικού στις μέσες εκπαίδευσης που έχουν συμπληρώσει το 60ο έτος ηλικίας και το 58ο για τους δασκάλους, με κίνητρο την περικοπή του πέναλτι του 12% που ισχύει σήμερα για όσους αφιπηρετούν πρόωρα. Μετά τη σύσκεψη στο Υπουργείο Παιδείας με τους οργανωμένους γονείς, ο Κώστας Χαμπιαούρης έδωσε τόνο αισιοδοξίας για το αποτέλεσμα. Είμαι θετικός όσον αφορά τις πρώτες αντιδράσεις που έχουμε να αποκομίσει. Ευελπιστώ ότι θα δουν θετικά. Εάν καταλήξει θετικά ο υφιστάμενος διάλογος, τότε θα αρχίσει άμεσα ένας νέος με τακτική προθεσμία που, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, θα ενισχύσει σφαιρικά το δημόσιο σχολείο.